Χωρίς αποτέλεσμα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάναμε τα πάντα για να σχηματιστεί κυβέρνηση, υπογράμμισε μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Πριν τις εκλογές, είχα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Τις τελευταίες μέρες έκανα τα πάντα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Κάποιοι δεν άκουσαν και οδηγούν σήμερα τη χώρα σε περιπέτεια. Εμείς όμως δεν θα το βάλουμε κάτω. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε τα όπλα. Αρκεί να εκμεταλλευτούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ευρώπη καταλαβαίνει πια πως η μονόπλευρη λιτότητα που αγνοεί την ανάπτυξη είναι αδιέξοδη και διαλύει την κοινωνία. Δεν τους κάναμε τη χάρη να βάλουμε την υπογραφή μας στα μέτρα του μνημονίου, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Για μερικές χιλιάδες ψήφους όμως βρεθήκαμε στη δεύτερη θέση και έτσι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη την προεκλογική μας υπόσχεση. Να σχηματίσουμε κυβέρνηση αριστεράς που θα ακυρώσει το μνημόνιο και θα ανοικοδομήσει τη χώρα από τα ερείπια που αφήνουν πίσω τους τα κόμματα του μνημονίου. Επικράτησε αλαζονία, μικροκομματισμός και τυχοδιοκτισμός, επεσήμανε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Δυστυχώς επικράτησε αλαζονία, μικροκομματισμός, τυχοδιοκτισμός. Θα δει ότι είναι πολλοί δυστυχώς αυτοί που ειδικεύονται στο εμπόριο ψευδεστήσεων και οι οποίοι έχουν παρεξηγήσει την ψήφο της 6ης Μαΐου. Η πατρίδα μπορεί να βρει το δρόμο της. Θα αγωνιστούμε για να βρει το δρόμο της. Οι δυνάμεις του μνημονίου εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό, είπε ο πρόεδρος των Εξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου. Δυστυχώς οι δυνάμεις που στηρίζουν το μνημονίο, οι κυβερνώντες, επιμένουν να ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό για να υπηρετούν τους δανειστές. Από τη μεριά του κυρίου Σαμαρά, η απάντηση ήταν ουσιαστικά ότι θέλει εκλογές, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Η Δημοκρατική Αριστερά έκανε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να μην υπάρξει προσφυγή στις εκλογές, τόνισε ο Φώτης Κουβέλης. Κατέθεσα για άλλη μια φορά την πρόταση για την συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης, η οποία θα μπορούσε, εάν ήθελε συγκροτηθεί, να στηρίζεται σε συγκεκριμένη προγραμματική συμφωνία με φερέγγια πρόσωπα και την συμμετοχή εκείνων των δυνάμεων που υπηρετούν την πολιτική της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, θα συνεδριάσει και πάλι το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών με τη συμμετοχή όλων, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, για να σχηματιστεί η περισσιακή εκλογική κυβέρνηση.